εδώ, στο ετήσιο ραντεβού που δίνουμε κάθε χρόνο. Η σημερινή μας ενημερωτική εκδήλωση έχει να κάνει, γίνεται με αφορμή τα 50 χρόνια της ανασκαφής του Ακρωτηρίου και βέβαια παράλληλα θα δούμε έργα και προοπτικές που θα γίνουν στον χώρο του πολιτισμού. Πριν να ξεκινήσουν οι ομιλητές μας, τους οποίους τους βλέπετε να κάθονται στο Προεδρείο, θα παρακαλούσα την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, την κυρία Κονιόρθου, να κάνει τον χαιρετισμό της. Με ιδιαίτερα μεγάλη χαρά και η τιμή μου που βρίσκομαι εδώ για να χαιρετίζω αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον. Φέτος συμπληρώνεται μισός αιώνας από την έναρξη των ανασκαφικών εργασιών στο Ακρωτήριο της Θήρας. Στο διάστημα αυτό ήρθε στο φως το θαμμένο στην ηφαιστειακή τέφρα τμήμα μιας σημαντικότατης πόλης που μαρτυρεί το λαμπρό πολιτισμό της προϊστορικής Θήρας και διαφωτίζει μέσα από πληθώρα, από την πληθώρα και την ποικιλία των ευρημάτων τη ζωή σε μια πόλη της ύστερης εποχής του Καλκού με ένα μοναδικό τρόπο. Η ανασκαφή στο Ακρωτήριο της Θήρας είναι ίσως η σημαντικότερη της αρχαιολογικής εταιρείας κατά τον 20ο αιώνα. Η έβρεση του οικισμού και η ανασκαφή του, αποτέλεσμα διορατικότητας και επιστημονικής αρτιότητας, αλλά και η συντήρηση και η ανάδειξή του, αποτέλεσμα διάκοπης μελέτης και αποσίωσης, συνιστούν πρότυπα για την ελληνική αρχαιολογία. Σήμερα, το ανασκαμμένο τμήμα της πόλης, πλήρως προστατευμένο κάτω από ένα σύγχρονο βιοκλιματικό στέγαστρο, αποτελεί έναν άριστα διαμορφωμένο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, ενώ μία αντιπροσωπευτική επιλογή από τα κινητά ευρήματα που έχουν φέρει στο φως οι ανασκαφές στην πόλη, εκτίθεται στο Μουσείο Προϊστορικής. Θα επιτρέψει την επέκταση του Μουσείου στα Φυρά και την ανάδειξη της κόρης της Θήρας. Επίσης, προβλέπεται να επεκταθεί και να οργανωθεί η έκθεση στο Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, καθώς και δύο εκθέσεις στο εξωτερικό, για τις οποίες θα σας μιλήσει πιο διεξοδικά ο Δημήτρης Αθανασούλης. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι αυτές οι πρωτοβουλίες να συνεχιστούν και να μας δώσουν όλο τον πλούτο της δράσης που συμβαίνει στη Θήρα. Ευχαριστώ. Υπουργέ, αξιότιμη κυρία Κονιόρδου, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Πέρασε ένας χρόνος από την τελευταία μας συνάντηση και αξιώνουμε και φέτος να σας καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση εδώ στο Μουσείο της Ακρόπολης. Για άλλη μια φορά είναι τιμή για τη Σαντορίνη και για μένα που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια διαδρομής της ανασκαφής του προϊστορικού οικισμού στο Ακρωτήρι, που πλούτησε τη γνώση μας για ένα σπουδαίο πολιτισμό που άκουσε στη Σαντορίνη και μας εξέπληξε με το επίπεδο της κοινωνικής ζωής, το οποίο μαρτυρούν το οικιστικό σύνολο που έχει έρθει στο φως και τα εξαιρετικά ευρήματα και έργα τέχνης, όπως οι γνωστές σε όλους μας θαυμάσιες, θα σας μιλήσουν σε λίγο ο καθηγητής ο κύριος Χρήστος Δούμας, που ανέλαβε την ανασκαφή του Ακρωτηρίου μετά τον εθνίδιο θάνατο του Σπυρίδωνα Μαρινάκου και ο προϊστάμενος της εφορίας αρχαιολογίων και κλάδου διδάκτορ Δημήτρης Αθανασούλη. Το 1967 ο καθηγητής αρχαιολογίας Σπυρίδων Μαρινάκους, στον τόπο που τα σημάδια ενίσχυαν τις επιστημονικές του σκέψεις για την ύπαρξη του προϊστορικού οικισμού, γρήγορα έφερε στο φως από μινάρια μιας πόλης, ενός πολιτισμού που εξακολουθεί να γοητεύει τον επισκέπτη με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν φτάνει στο ποτήρι ή και αν μόνο βλέπει τα ευρήματα που βρέθηκαν σε αυτόν. Έφερε τη Σαντορίνη στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Το Ακρωτήρι, όπως με τα χρόνια καθιερώθηκε να ονομάζουμε το χώρο της ανασκαφής της προϊστορικής πόλης, δεν αποτελεί μόνον άλλο ένα προσόν στο προαναφερόμενο τουριστικό προϊόν. Το φθινόπωρο του 2015 επικοινώνησα με τον κύριο Σταύρο Μπέμπο.
ίσχυσε ότι μερικές δοκιμαστικές τομές θα αρκούσαν για να τεκμηριώσει μια παλιά του θεωρία που είχε διατυπώσει το 1939, ότι δηλαδή η έκρηξη του θηραϊκού ηφαιστείου προκάλεσε την κατάρρευση του μηναϊκού πολιτισμού στην Κρήτη. Δεν περίμενε ότι θα εμπλεκόταν σε μια επιχείρηση έργου το πέρας του οποίου είναι δυσθεώρητο ακόμη και σήμερα. Ούτε είχε φανταστεί ότι θα άνοιγε ένα τεράστιο κεφάλαιο στη μελέτη της πρώην ιστορίας του Αιγαίου. Διαπίστωσε την ύπαρξη πολυόροφων κτηρίων, τα οποία αν δεν έπαιρνε άμεσα μέτρα για την προστασία τους από τα στοιχεία της φύσης, δεν θα διατηρούνταν για πολύ. Από εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε ότι είχε μπει σε πολύ βαθιά νερά και ο ρόλος του εκτινόταν πολύ πέρα από μια απλή τεκμηρίωση της παλιάς θεωρίας του. Βέβαια με τα μέσα που είχε ήταν υποχρεωμένος να θέσει σε δεύτερη μοίρα την αισθητική αξία, η κοσκευή, και κοσμημένα με μοναδικές τυπογραφίες καθιστούσαν το ακροτήρι μοναδικό μνημιακό συγκρότημα των προϊστορικών χρόνων, όχι μόνο για την περιοχή του Αιγαίου, αλλά για τον κόσμο ολόκληρο. Θα μπορούσε δε να υποστηριχθεί ότι το εμβληματικό αυτό συγκρότημα είναι εφάμιλο εκείνων της Ακρόπολης των Αθηνών για την κλασική Αθήνα και των μονών του Άθο για το Βυζάντιο. Ο δεύτερος φύλακας άγγελος είναι Γιώργος του Μητρού και λέγεται Δήμαρχος Νίκος Ζόρζος, ένας δήμαρχος ο οποίος μας έχει εκπλήξει, ένας δήμαρχος ο οποίος είναι μπροστά από εμάς στην προστασία, μας κυνηγάει και δεν τον κυνηγάμε, είναι ένας δήμαρχος ο οποίος προσφέρει πιστώσεις, δεν διστάζει να συγκρουστεί ακόμα και με την τοπική κοινωνία, γιατί όπως ένας σωστός ηγέτης δεν ακολουθεί, αλλά ηγείται. Ηγείται και ξέρει ποιο είναι μακροπρόθεσμα το συμφέρον του νησιού του, όχι η ανάπτυξη της Ανταρκτής, αλλά μια βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου. Ό,τι είπε σήμερα ο Δήμαρχος, το προσυπογράφουμε ως αρχαιολογική υπηρεσία και με τα δυο μας χέρια, και η δική μου εισήγηση δεν είναι παρά η εξειδίκευση αυτής ακριβώς της προσέγγισης για το νησί και για την ανάπτυξή του το επόμενο χρόνο. Βέβαια, δημιουργεί διάφορες ενδιαφέρουσες συνθέσεις όλη αυτή η κατάσταση, όπως βλέπετε στην διαφάνεια, τις οποίες πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε είτε με χιούμορ, είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Δεν είναι μόνο για ένα σκαφί, δεν είναι μόνο για ένα στήλος, δεν είναι μόνο ένας περιποιημένος αρχαιολογικός χώρος. Τα μνημεία, κυρίες και κύριοι, της φύσης και του πολιτισμού είναι η μεγαλύτερη πρίκα που έχει η χώρα μας. Και κοιτάξτε πού βρίσκεται αυτή η πρίκα. Πώς υπάρχει, πώς πρέπει να αλλάξει, πώς πρέπει με διαφορετική ματιά να τη δούμε. Και αυτή η ματιά δεν μπορεί να είναι άλλη από μια ολιστική ματιά. Δίπλα δηλαδή σε αυτές τις νησίδες ποιότητας που ακούσατε από τον κύριο Ντούμα και από τον κύριο Αθανασούλη, πρέπει να εξερευνήσουμε και να βρούμε όλες τις νησίδες ποιότητας της σύγχρονη ζωή. Αυτό λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Αυτό που έχω σήμερα εγώ να σας ανακοινώσω με χαρά, κύριε Υπουργέ, είναι ότι πριν από περίπου ένα μήνα επισκεφθήκαμε δύο από τη δέσμη των εταιρικών μελών και των χορηγών του Σωματείου, γιατί μια καινοτομία του Σωματείου είναι ότι έχει μπει πολύ δυναμικά ο επιχειρηματικός χώρος στην προσπάθειά μας. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, θα δείτε ότι έχουμε 40 εταιρικά μέλη, τον ανθό της επιχειρηματικότητας. Και μέσα σε αυτούς συγκαταλέγονται και συνυπάρχουν και οι θεσμοί της οικονομίας. Ο ΣΕΒ, ο ΣΕΠΕ, η ΓΕΣΕΒΕ, όλοι αυτοί είναι εταιρικά μέλη. Γιατί η Σαντορίνη το αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και χαιρόμαστε πολύ σαν κούκλοι που συμμετέχουμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση. Πριν από 3 χρόνια, σαν Google Ελλάδος, ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία. Την ονομάσαμε Grow Greek Tourism Online, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, και σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και με τον ΣΕΤΕ, βάλαμε ως στόχο να εκπαιδεύσουμε τους επαγγελματίες του τουρισμού σε ψηφιακές δεξιότητες. Εκπαιδεύσαμε μια ομάδα 20 συμβούλων, νέα παιδιά, τους ονομάσαμε Digital Advisors. Αυτοί εκπαιδεύτηκαν από εμάς σε εργαλεία του διαδικτύου, αλλά και από άλλους
συνεργάτες σε θέματα σχετικά με τον τουρισμό, αλλά και σε θέματα marketing. Και η ομάδα αυτή επισκέφθηκε πάνω από 80 τουριστικούς προορισμούς ανά την επικράτεια και εκπαίδευσε τους επαγγελματίες του τουρισμού. Ότι η Σαντορίνη είναι σαν την ομηρική Ελένη. Σαγηνευτική, αλλά και ακατάκτητη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους που ήταν εδώ. Και να πω ότι η Σαντορίνη αποτελεί προορισμό πλέον όλο τον χρόνο. Κάθε χρόνο αποδεικνύει ότι η Σαντορίνη μπορεί να έχει τα ενδιαφέροντα εκείνα που έλκουν τους επισκέπτες που δεν θα τη δουν ως καρποστάλ, ως μία εικόνα στην καλδέρα, αλλά θα αναζητήσουν την αθέατη πλευρά της και όλα τα άλλα ενδιαφέροντα που έχει ο προορισμός. Ένας προορισμός που θα έλκει πάντα το ενδιαφέρον όλων. Είμαι Δημοτικός Σύμβουλος. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε. Έχετε μια ματιά πολύ μπροστά ως προς τα θέματα αυτά και να βοηθήσουμε όλοι. Χαίρομαι που μου δίνει τη δυνατότητα να θίξω δύο σημεία. Το ένα από τα δύο το έθιξε ήδη και ο Δήμαρχος, πως θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ τη δική μου φωνή σε αυτό. Το θέμα των εσόδων των αρχαιολογικών χώρων φύγεται από πολλές περιοχές που έχουν την τύχη στον τόπο τους να υπάρχουν αυτά τα σπουδαία μνημεία. Πρόσφατα ήμουν στην Κέρκυρα και τέθη ατύπως το ίδιο θέμα. Η Κέρκυρα είναι σαφές ότι θέλουν οι άνθρωποι να προστατευτούν από τον ήλιο, αλλά αν γεμίσουν τέντες, γιατί να πηγαίνει ένας επισκέπτης για να δει τις τέντες ή αυτό το απίστευτο μνημείο αυτής της πόλης.